Πρωτοχρονιά στην δεύτερη υψηλότερη κορυφή του κόσμου ετοιμάζεται να κάνει ένας 58χρονος Έλληνας ορειβάτης. Ο Αντώνης Σικάρης μίλησε στην ΕΡ και τη Χαραγιανοπούλου για το σχέδιό του να επιχειρήσει ανάβαση στην θρηλυκή κορυφή K2 των Ιμαλαΐων. Μπράβο, Μάικ. Έτσι, μπράβο. Στις 20 Δεκεμβρίου, ο κορυφαίος Έλληνας ορειβάτης Αντώνης Σικάρης θα ξεκινήσει από την Αθήνα για το Ισλαμαμπάτ του Πακιστάν, με στόχο να κατακτήσει το πιο δύσκολο βουνό του κόσμου, την θρηλυκή κορυφή K2 των Ιμαλαΐων με υψόμετρο 8.611 μέτρα. Το ίδιο το βουνό είναι αρκετά δύσκολο, αναρχητικό. Πρόκειται για μια κόψη σε βράχο και πάγο, την οποία στην πραγματικότητα σκαρφαλώνεις από το Base Camp μέχρι και την κορυφή. Η θερμοκρασία στο Base Camp είναι από 19 μέχρι 29 υπό το 0 και ανεβαίνοντας ψηλά μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και τους 75 βαθμούς υπό το 0. Θυελλώδεις άνεμοι και τρομακτικά χαμηλές θερμοκρασίες καθιστούν το εγχείρημα ιδιαίτερα επικίνδυνο. Το βουνό, στο πάνω του κομμάτι, πάνω από τα 6.500-7.000 μέτρα, παγώνει κυριολεκτικά σαν τσιμέντο. Και ακόμα και να στήσεις μια σκηνή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μέχρι σήμερα, κανείς ορειβάτης δεν έχει καταφέρει να πατήσει σε αυτή την κορυφή χειμώνα. 10 έχουν χάσει τη ζωή τους. Το ψηλότερο σημείο που έφτασαν ποτέ είναι τα 7.600 μέτρα, μία φορά. Οι υπόλοιπες αποστολές έχουν σταματήσει πολύ πιο χαμηλά. 15 μέλη από Ευρώπη και Αμερική συμμετέχουν στη διεθνή αποστολή και ακόμη 15 ορεσίβοι σερπά του Νεπάλ. Για 2 μήνες καλούνται να ζήσουν σε σκηνή στημένη στον πάγο με πολικές θερμοκρασίες, περιμένοντας τις κατάλληλες συνθήκες των μείον 50 βαθμών για να ξεκινήσουν την τελική ανάβαση. Στις 24 Δεκεμβρίου θα βρίσκονται στην περιοχή Ασκόλαιο, όπου θα ξεκινήσει η προσπάθεια με περπάτημα σε παγετώνα 73 χιλιόμετρων. Πίσω στην Ελλάδα θα παρακολουθούν την αποστολή η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι 6 μηνών εγγονή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί τίποτα. Είναι αρρωγοί που με στηρίζουν, με υποστηρίζουν και πιστεύουν και σε αυτή την επιτυχία. Όλη η εξέλιξη της αποστολής θα μεταδίδεται ζωντανά. Μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε μας βήμα μέσω Facebook και Instagram Αντώνης Σικάρης Greek Alpinist και να μας ενθαρρύνετε σε όλη μας την προσπάθεια και έτσι όλοι μαζί να φτάσουμε στην κορφή του K2 στα Ιμαλάια. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.